για μια μοναδική χρονιά που θα σπάσει ρεκόρ, που όμως δουλεύτηκε δυναμικά εδώ και μήνες, έκανε λόγο από το Ηράκλειο ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη. Μέχρι τώρα οδεύει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν ήρθε χωρίς κόπο και προσπάθεια. Γιατί αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις, πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, πληθωρισμό, ενεργειακή ακρίβεια, ελληνοτουρκικά σε όξυνση, την πανδημία ακόμα εδώ. Άρα δουλέψαμε σκληρά το χειμώνα, φτιάξαμε στρατηγική βιώσιμου τουριστικού μοντέλου. Ο Υπουργός Τουρισμού εξήγησε ότι η στόχευση του 12μηνου τουρισμού για την Κρήτη αποτελεί προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι υποδομές που προωθεί η κυβέρνηση στη Μεγαλόνησο, από το ΒΟΑΚ μέχρι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπως εξήγησε ο κ. Κικίλιας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ρεαλιστικό. Ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, με την τεράστια επένδυση που γίνεται στον ΒΟΑΚ πλέον για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, με τις υποδομές που έχουν μπει σε σειρά και πλέον υλοποιούνται, προσπαθούν και το όραμά μας και του είναι να δώσει άλλες δυνατότητες στο νησί. Το νησί που είναι ναυαρχίδιο του τουρισμού φυσικά. Και όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και τη οικονομική δραστηριότητα. Ο Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, βρέθηκε στο Δήμο Χερσονήσου που είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και στελέχη του Δήμου, στους οποίους εξήγησε τη σπουδαιότητα των συνεργειών μεταξύ αυτοδιοίκησης και ιδιωτών, ενώ επισήμανε την ανάγκη ξενοδόχοι και επιχειρηματίες στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού να φροντίσουν από την πλευρά τους και για τους εργαζόμενους ποιοτικές αλλά και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που θα επιτρέψουν στον τόπο να μπορέσει να κάνει άνοιγμα στο 12μηνο τουρισμό. Θέλω να προτρέψω τους επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό, να δώσουν ποιοτικές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και επίσης να αναβαθμίσουν και τις εγκαταστάσεις τους. Μιλάμε πλέον για βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, φιλικό στο περιβάλλον, μείωση των εκπομπών διοξιδίου άνθρακα, για ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων, παραθύρων και των μονάδων, έτσι ώστε στη νέα εποχή να βρεθούμε πάλι πρωτοπόροι, πάλι δυνατοί και να καταφέρουμε εξίσου καλά. Ο κύριος Κικίλιας επισκέφθηκε το αγρόκτημα Πεσκέση στο Δήμο Χερσονήσου, μια πρωτοποριακή μονάδα που δημιουργήθηκε πριν από 23 χρόνια και στην οποία ο εμπνευστής της Παναγιώτης Μαγκανάς παράγει κυπευτικά, ελιές, βότανα, ελαιόλαδο, μέλι, χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα, εκτρέφει οικόσιτα που ζουν ελεύθερα και αποτελούν το βασικό παράγοντα στη βιοδυναμική καλλιέργεια που πραγματοποιείται. Δείχνει το μεράκι του Έλληνα, το δαιμόνιο του Έλληνα, αλλά και πώς συνδέονται όλα, η πρωτογενής παραγωγή, το εμπόριο, ο τουρισμός και η σύγχρονη τεχνολογία με αρχές που έχουν έρθει από το παρελθόν, τις οποίες χρησιμοποιείται εδώ πέρα δημόσια από συγχαρητήρια. Μπράβο. Είναι εξαιρετικοί Έλληνες, μοναδικοί στην ευρυσιτεχνία τους. Ένας πολύ όμορφος τόπος. Επικοινωνούμε και αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομιά, την γαστρονομική πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Τέλος πάντων, και στις 5 πυλώνες της βιωσιμότητας κάνουμε προσπάθειες.